Thank you. Thank you very much that you are interested in that topic, because it's a topic which is about our society. It's about you. It's about my daughter's Rudolph. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ενδιαφέρεστε για αυτό το θέμα, επαναλαμβάνει ο μιλητής, διότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για την κοινωνία μας και επίσης, όπως είδατε και στην ταινιούλα, είναι πολύ σημαντικό για τη γενιά της κόρης μου και το καθεξής. Μου αρέσει να μιλώ για τη δική μου την νομική περιπέτεια και γι' αυτό θα σας πω κάποια πράγματα για την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά τους φορολογικούς παραδείσους, πώς το σύστημα και οι τράπεζες προστατεύουν αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους και αν μείνει χρόνος θα μιλήσω για το τι προτείνω και τι θα πρέπει να αλλάξει. Στην δική μου την νομική περίπτωση, αυτό το οποίο συνέβη ήταν το εξής, ότι πέρσι τον Αύγουστο το ανώτατο δικαστήριο της Ρήχης δεν κατάφερε να με βρει ένοχο όσον αφορά την παραβίαση του ελβετικού τραπεζικού απορρίτου. Γιατί? Διότι είχα μία συμφωνία με τη Julius Baer. Ήταν μία σύμβαση εργασίας. Η πραγματική σύμβαση ήταν κρυμμένη, δεν φαινόταν από την τράπεζα, έκανε δηλώσεις η τράπεζα. Τελικά ευτύχησα να έχω έναν έξοχο καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος αξιολόγησε για δεύτερη φορά τη δική μου την εργασιακή κατάσταση και κατέστη σαφές παραν πάσης αμφιβολίας ότι ήμουν ένας απασχολούμενος της Julius Baer στα νησιά Cayman. Δεν ήμουν ελβετός υπάλληλος δημόσιος ή κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν, βάσει αυτού του νομικού ερίσματος, δεν μπορούσαν να με καταδικάσουν και να με βρουν ένοχο. Αυτό είναι απίστευτο. Τους πήρε 12 χρόνια προκειμένου να ανακαλύψουν ότι αυτή η συμφωνία, η οποία δεν είχε τίποτε που να δείχνει ότι μπορεί να ασκηθεί βάση αυτής τόσο μεγάλη πίεση σε μένα και την οικογένειά μου. Εν πάση περιπτώσει, η εισαγγελία παρέπεμψε το θέμα στο ανώτατο δικαστήριο. Το ομοσπονδιακό δικαστήριο ξαναεξέτασε την περίπτωση και είμαι βέβαιος ότι θα κερδίσουμε και εκεί. Αυτό που προσπάθησαν όμως να κάνουν, και εδώ μιλώ για το ανώτατο δικαστήριο, διότι ουσιαστικά να με σταυρώσουν θέλουν, λέει ο μιλητής. Θέλουν πραγματικά να διασφαλίσουν ότι θα καθίσταται πάρα πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε Ελβετό να επιχειρήσει αυτό που επιχείρησα εγώ, δηλαδή να ασχοληθεί με τον ελβετικό τραπεζικό κλάδο. 150.000 ελβετικά φράγκα μου χρέωσαν, δηλαδή θα πρέπει να καλύψω το σύνολο των νομικών εξόδων. Αλλά εφησεβάλαμε αυτήν την απόφαση και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και η κρίση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου. Εν πάση περιπτώσει, μήνυσα επίσης και κάποιους δικαστές και φαίνεται ότι έχω καλές πιθανότητες. Παλεύω ακόμη στην Ελβετία. Πραγματικά τους έχω γίνει μεγάλος πονοκέφαλος και γι' αυτό και στο σύστημά τους έχω γίνει πονοκέφαλος, αλλά είναι σημαντικό γιατί είμαι ακτιβιστής και πραγματικά τους αναγκάζω να κάνουν κρίσεις και να λάβουν αποφάσεις που θα ρίχνουν φως στο τι γίνεται, τι κάνουν και πώς λειτουργούν τα πράγματα. Έτσι σήμερα λοιπόν μπορώ να πω, ξέρετε, δεν είναι μόνο το τραπεζικό σύστημα το οποίο είναι πάρα πολύ διεφθαρμένο, μα και το νομικό μας σύστημα διέπεται από διαφθορά. Όσον αφορά το δικαστικό σύστημα, πρέπει να πω ότι σε σχέση με τις τράπεζες και τον χρηματοοικονομικό κλάδο, υπάρχει ένα ποινικό δίκαιο και υπάρχει και η εισαγγελία. Οι εισαγγελείς είναι υπεύθυνοι για να διώκεται το έγκλημα. Όλοι αυτό σκέφτονται και αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι κομβική σημασίας. Τώρα, αυτό που συνιστά το καθήκον της εισαγγελίας στην Ελβετία και σε σχέση με τον οποιοδήποτε φορολογικό παράδεισο είναι ουσιαστικά το να προστατεύσουν το απόρριτο των τραπεζών. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, έχουμε τη Volkswagen. Στην Αμερική έχουμε το διαδίκτυο ή το στρατό. Έτσι ουσιαστικά προστατεύεται με νύχια και με δόντια
αυτό το απόρριτο, το τραπεζικό. Και αυτό τι σημαίνει, ότι αν κάποιος σαν εμένα πάει να απειλήσει το σύστημα ή να το αποκαλύψει ή να το εκθέσει, πρέπει αυτό το άτομο να διωχθεί απαραίτητος νομικά για να διασφαλιστεί ότι το σύστημα πραγματικά προστατεύεται. Αλλά το πιο σημαντικό, και αυτό είναι το κομβικό σημείο αν θέλετε, που θα πρέπει να κατανοήσετε, είναι το εξής. Για το γραφείο της εισαγγελίας, σημαντικό είναι να μην διερευνώνται και κάποια πράγματα. Εγώ, για παράδειγμα, έδωσα κάποιες πληροφορίες στις φορολογικές αρχές ή κατέθεσα μηνύσεις για εγκληματικές δραστηριότητες πελατών στην Ομοσπονδιακή Αρχή και πρέπει να σας πω, όλα τα δεδομένα τα απέρριψαν, δεν τα κοίταξαν καν. Σε 10 μέρες, για παράδειγμα, τα απέρριψαν. Είπαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την Ελβετία, παρόλο που η Ελβετία εμένα με δίωκε. Έτσι λοιπόν, η εισαγγελία από τη μία πλευρά πρέπει να προστατεύσει το σύστημα από ανθρώπους σαν και μένα που ουσιαστικά αποκαλύπτουν καταχρηστικές πρακτικές και από την άλλη πλευρά δεν διερευνούν. Και αυτό είναι το μάθημα που θα αντλήσουμε στο μέλλον και θα το δούμε και με τη FIFA για παράδειγμα. Ξεκίνησαν μία έρευνα, αλλά θα κλείσει. Και πάλι, για παράδειγμα, για μεγάλους τραπεζίτες στην Ελβετία, ξεκίνησαν έρευνες και διερευνήσεις και διώξεις δεν ακολουθούν. Και είναι πολύ βασικό αυτό να το ξέρουμε, για να αντιληφθούμε πώς λειτουργούν ακριβώς αυτά τα συστήματα. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Πώς μπορεί άραγε να δημοσιευθεί τέτοια πληροφόρηση? Από ελβετικής απόψεως, είπε ο δικηγόρος μου ότι αυτά τα καθεστώτα είναι ηθικά διεφθαρμένα. Και αυτό διότι πρέπει να στοχεύσουν σε κάποια άτομα υψηλού κεφαλαϊκού πλούτου και επίσης να υπάρξει έλεγχος εθνικός και στο κοινοβούλιο. Υπάρχει τόσο μεγάλη επιρροή που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να το υπερπηδήσει κανείς αυτό το εμπόδιο. Ένας άνθρωπος, ένας ιδιώτης, είναι σχεδόν αδύνατο, θα έλεγα. Αυτό που χρειάζεται όμως να γίνει, και αν μπορώ, αν θέλετε να επικαλεστώ την εμπειρία μου, θα πω ότι η Γερμανία που αγόρασε CD, που ήταν το πραγματικά πρώτο βήμα για να δούμε λειτουργούν τα πράγματα, ή οι Αμερικανοί που άσκησαν πίεση στην Ελβετία ζητώντας πληροφορίες, έλαβαν πληροφορίες για 6-7.000 πελάτες μόνον, όχι πολλούς. Εν πάση περιπτώσει όμως άσκησαν πίεση. Γιατί? Γιατί ήταν σε θέση να την ασκήσουν αυτήν την πίεση. Για παράδειγμα, πρέπει να ξέρετε ότι στην τραπεζική βιομηχανία χρειάζεται να υπάρχει ένας λογαριασμός της ΗΠΑ αν θέλετε να γίνονται διεθνείς πληρωμές. Και έτσι λοιπόν είπαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, εάν εσείς δεν συμμορφωθείτε δεν θα κάνουμε τις πληρωμές, δεν θα τις διευκολύνουμε. Και αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά? Ότι σε περίπτωση που συμβεί αυτό δεν θα μπορεί η τράπεζα να διεξάγει δραστηριότητες πληρωμών σε αμερικανικά δολάρια. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει, έτσι όπως το βλέπω εγώ, είναι να έχουμε πάρα πολύ ισχυρή προστασία των πληροφοριωτών δημοσίου συμφέροντος. Σε μια χώρα σαν τη Σερβία για παράδειγμα, εκεί ήμουν, ψηφίστηκε ένας νέος νόμος ο οποίος στηρίζεται από διεθνείς εμπειρογνώμονες και Αμερικανούς εμπειρογνώμονες, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κίνητρο για τέτοιες δραστηριότητες και δεν χρειάζεται οι άνθρωποι αυτοί, οι πληροφοριοδότες, να περνούν αυτό που πέρασα εγώ, η δική μου οικογένεια ή άλλοι πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος. Και αυτό είναι οικονομικό κίνητρο. Δεν μου αρέσει που το λέω αυτό. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι εγώ ως πολίτης δεν θα πρέπει να στοχεύω στο χρήμα, αλλά αν σκεφτείτε τη δική μου περιπέτεια και το γεγονός ότι ζω από τα αίτημα τα τελευταία 12 χρόνια, δεν δουλεύω και όλα μου τα χρήματα τα έχω ξοδέψει πια, αυτή είναι μια κατάσταση στην οποία βρίσκεται τελικά ένας πληροφοριοδότης δημοσίου συμφέροντος. Άρα πρέπει να έχει και οικονομική προστασία τελικά και προσωπική προστασία.
διότι ο άνθρωπος αυτός περνά πραγματικά μια διαδικασία κοινωνικού και οικονομικού θανάτου, γιατί αυτό θέλουν να επιτύχουν, να εξοντώσουν ανθρώπους και αυτό να δει το κοινό. Υπάρχουν οργανισμοί, υπάρχουν για παράδειγμα δίκτυα, το Tax Trust Network, που δείχνει τι πρέπει να γίνει προκειμένου από πολιτικής απόψεως να μπορεί να μιλήσει κανείς και να υπάρχει διεθνής φορολογική επιθεώρηση βάσει των ΗΕ και των κανονισμών και καταπιστεύματα, κεφάλαια και εταιρείες που αποτελούν ουσιαστικά το εργαλείο της φοροδιαφυγής, φοροαπάτης και φοροαποφυγής. Ακόμα χειρότερα όμως το εργαλείο για την διακίνηση ναρκωτικών και για άλλες συνδεχθείς δραστηριότητες που επίσης χρησιμοποιούν αντίστοιχες τεχνικές. Ως εκ τούτου λοιπόν, με συγχωρείτε, έχασα τον ιρμό μου, λέει ο μιλητής, ο οποίος έχει μια μικρή δυσκολία στη χρήση της αγγλικής, να πούμε εδώ. Αυτή η προστασία λοιπόν των πληροφοριοδοτών είναι ζωτική σημασία. Για παράδειγμα, ας έρθουμε στην Ελλάδα. Μπορώ να έρθω στην Ελλάδα και να πω είμαι πρόσφυγας από την Ελβετία. Δεν θα με πιστεύατε αν το έλεγα, αλλά πραγματικά ισχύει αυτό, γιατί ο τρόπος με τον οποίο μου φέρθηκαν τα τελευταία 12 χρόνια στην Ελβετία με κάνει να αισθάνομαι πρόσφυγας κυριολεκτικά. Πραγματικά αυτό μου λέει ο δικηγόρος μου, ότι μπορώ να εμπέσω στο καθεστώς των προσφύγων. Έχω περάσει αυτήν την οδύσσια, αν θέλετε. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πρόοδο, αλλά πρέπει να υπάρχει πολιτική ενδυνάμωση προκειμένου να λειτουργήσει αυτή η προστασία των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος χώρα τη χώρα, σε όλες τις χώρες. Και πραγματικά αυτό είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχουν οι άνθρωποι που θα μπορούν να καταθέσουν και να πούν ιδού η κατάσταση ως έχει. Σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία, ένα κλάδο για παράδειγμα όπως ο τραπεζικός, μπορούμε να μιλήσουμε για τη δωροδοκία και τα λοιπά. Η Σερβία έχει αποκομίσει πολύ καλή εμπειρία ουσιαστικά σε αυτόν τον τομέα, διότι ξεκίνησαν 2 χρόνια πριν και εκπαίδευσαν τους δικαστικούς τους. Και υπάρχουν 30 περιπτώσεις πληροφοριοδοτών και 28 εξ αυτών προστατεύονταν ευθύς εξ αρχής. Δηλαδή με το που αποφάσισαν οι άνθρωποι να δώσουν πληροφορίες επί των θεμάτων που ήθελαν να αποκαλύψουν. In the particular industry, you can talk about the banking industry, you can talk about the warranties, you can talk about bribery. Serbia has made a very good experience, actually, in that respect, because they started about 2 years ago and they trained the judges. I know out of 30 visible cases, 28 were protected from the beginning of when the person decided to blow the whistle on issues.